δώσουμε τα πράγματα. Είσαι μέσα γρήγορα. Πήγαινε. Θα το πάω εδώ. Και θα πω τελικά ότι είμαστε. Κατσάπα! Ό,τι θέλεις πες, άνοιξε μόνο. Βρε, βρε, καλός το ζεύγος. Άντε καλέ, μια ώρα. Τι κάνεις, Άβα, καλά. Εμένα λέτε. Ποιον εμένα, εσένα λέει βέβαια. Καλά, καλά. Καλά, δόξα σου Θεός. Μαύρη καλοσύνη, με έβριξες στον δρόμο. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, που πάμε, πώς πέρασα το Πάσχα, η Σίχτηρ. Να σου πω. Θυμήθηκε τίποτα. Μπα, ο γιατρός είπε ότι έπαθε δύο διαλύψεις ξαφνικές χθες το απόγευμα και έκτοτε. Κενό. Μία με το πατρικό του στην Καβάλα και μία ότι είναι Ολυμπιακός. Καλύτερα. Σίκο, έλα μέσα, πάμε να σου πω κάτι. Εσύ θα κάτσεις εδώ. Κάποιος πρέπει να τον προσέχει. Ποια σου δουλειά. Κάθισε. Πού? Στο πορτατήφ. Κάθισε καλέ, εδώ στον καναπέλ. Στράτα, στρατούλα. Ω, παπαλάκια. Έλα, κάτσε εδώ σπίτι σου. Εσάς σας έχω ξαναδεί. Ναι, είχα έρθει στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Εκεί δεν είχα δει και την άλλη την κυρία. Καλά, ε. Σαΐνη, Σαΐνη. Την άλλη την κυρία, πώς τη λένε? Κέτι. Εσάς πώς σας λένε? Μπία. Την άλλη κυρία τη λένε Σούλα. Σούλα, έτσι τη λένε. Έτσι τη λένε που να μην τη λένε. Εγώ... Την κυρία Σούλα την έχω παντρευτεί. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι. Α, ναι. Στάπες, τα πρόλαβε. Ναι. Νίξω εγώ τώρα το στόμα μου, σπόρο μου. Όλα αυτά τα ξέρα, είχε χάρη. Τι κάνω τώρα κι άλλες μέσα. Ψάχνετε κάτι? Αν δεν έψαχνα εδώ θα ήμουνα. Εσείς και η κυρία Κέτ, τι είσαστε? Αν σου πω τώρα ότι είμαστε οι αδερφοί Κατσάμπα, θα το πιστέψεις? Λοιπόν, εδώ είναι τα χάπια του. Με ρέγουλα τα χάπια. Μην ξυπνήσεις ξαφνικά, Περδίκη. Θα δούμε αν θα τα παίρνει όχι. Ο γιατρός είπε να τον κρατάω ενήμερο. Ναι, περίμενε, πες του. Πώς θα τον κάνουμε να θυμηθεί που είναι το δελτίο, χωρίς όμως να θυμηθεί ποιες είμαστε εμείς, μου λες? Και δεν πρέπει να το χάνουμε στιγμή από τα μάτια μας. Σκέψου να του έρθει καμιά να λάμπει και εμείς να λείπουμε. Θα τρελαθώ, ε! Δεν μπορεί. Είμαστε πολύ κοντά, θα τα καταφέρουμε. Τι κάνετε το σύνορα? Πήγαινε έξω, εσύ. Δεν μπορώ. Με ρωτάει συνέχεια πράγματα. Τι να πω. Καταρχήν εμείς, ποιες είμαστε? Τι του είπες? Είπα να πω για τους Κατσάμπα. Αλλά με βάλει να παίξω κιθάρα, δεν ξέρω, θα αποκαλυφθώ. Ποιος Κατσάμπα, βρε, τι λες? Θα του πεις ότι είστε οι αδερφές μου. Οι αδερφές σου. Καλό, καλό. Πήγαινε έξω τώρα. Οι αδερφές σου. Αυτή θα μας κάψει. Τελικά είμαστε αδερφές της γυναίκας σου. Αλήθεια? Ναι, λόγω τιμής τώρα ρώτησα μέσα. Ποια είναι η πιο μεγάλη? Αμάν και εσύ, ένα-ένα τα ρωτάς, ρώτα τα όλα μαζί. Πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα, πώς μπορείς να το κάνω. Εσύ, ποια λες? Κυρία Κέτη. Και μετά? Κυρία Σούλα. Και μετά και μετά? Και μετά εσείς. Καλά, εσύ έχεις μεταμορφωθεί. Έτσι όπως τα λες είναι. Η κυρία Κέτη είναι 50. Η κυρία Σούλα 49. Και εγώ 26. Και μισό. Εσείς εδώ μένετε? Μισό. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει εδώ μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν θα τον βγάλουμε έξω. Όποιοι τον γνωρίζουν, θα παραξενευτούν να μας δουν μαζί του. Σωστά. Δεν χωρίσαμε και πολύ πολιτισμένα, είναι η αλήθεια. Και δεν πρέπει και κανένας να μάθει τίποτα απολύτως. Μπορεί να μπρέξουμε. Τώρα με ρωτάει που μένουμε εμείς οι δύο. Σπίτια σας. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες? Εγώ μένω εδώ με το Σάββα και σε σπίτια σας. Δεν κατάλαβες καλά, γλυκιά μου. Δεν στήσαμε όλη αυτή την επιχείρηση για να τον έχεις του χεριού σου. Όλες μαζί θα είμαστε. Σε παρολογείς? Βεβαίως. Και οι τρεις έχουμε την κυδαιμονία του. Εσύ μπορεί να τον επάρεις από εδώ, να φύγεις, μπορεί να τον πας σπίτι σου. Σιγά μην το βαλσαμώσω κιόλας, να κρεμάσω το κεφάλι του στον τοίχο. Εγώ πάντως θα μένω εδώ, από σήμερα κιόλας. Εγώ, πού θα μένω? Όπου θέλεις. Θες σπίτι σου? Αλλά μη σου φανεί παράξενο αν λάβεις μια κάρτα. Φιλιά από το Ρίο, το καρναβάλι ήταν υπέροχο, δεν θα φταίμε εμείς. Αν θέλεις μερίδιο θα κοπιάσεις. Δηλαδή να του πω ότι μένουμε και τρεις εδώ. Άντε, πήγαινε έξω τώρα. Εντάξει, αλλά μην αργήσετε κι εσείς. Με κοιτάς με αυτό το βοδίσιο βλέμμα, νιώθω μια μηχανία.
Πήγαινε εσύ και ερχόμαστε. Κάντε κάτι. Εμπρός λοιπόν. Πιρ, στρούφα πιρ. Τι κοιτάς? Τα παπούτσια σας είναι πολύ ωραία. Να είσαι καλά, σου ευχαριστώ. Είναι μητερά από κάτω. Τα δικά μου δεν είναι. Είναι ίσια. Επίσης δεν φοράς και σουτιέν. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Αυτά τι είναι? Ποια? Αυτά εκεί. Φέσκα, στρουμφόπουρα. Τα στρουμφάκια. Και τι κάνουν, ε? Τραγουδάνε. Πού? Του κουτρούλι το γάμο. Πάψε, Χριστιανέ μου, σταμάτα να μιλάς. Να ρωτήσω για κάτι άλλο ακόμα? Όχι, που δεν θα ρώταγες. Τι τρώνε τα στρουμφάκια? Τι? Τα στρουμφάκια, τι τρώνε και είναι μπλε? Άντε παράτα μας. Προσπαθούμε τόση ώρα να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και δεν μας αφήνει η ησυχία. Ναι, έλα και εσύ κάτσα μόνη μαζί του μέσα να δεις την κλίκα. Και εσείς τι κάνετε τόση ώρα εδώ πέρα? Συνομωτείτε πίσω από την πλάτη μου. Ερχόμαστε, ερχόμαστε. Τώρα όμως, τώρα. Και αύριο πρέπει να πάμε για ψώνια. Όσο άβεστε λιγόπες. Μάνα, για... Αλλά 5 λεπτά μαζί θα τραβώ. Ελάτε. Να σου πω, μωρέ, δίκιο έχετε. Το φορτώσαμε το σύνορα, δεν είναι και εύκολο. Γιατί? Τι γιατί, όσο να είναι η συζήτηση με το Σάββα, είναι κάπως. Δεν πειράζει. Έχει ορκιστεί να είναι μαζί του και στα καλά και στα κακά. Ας το καλούμαστε. Με κάνεις και γέννα, σας καλό να μας βγει. Πάντως εσείς, κυρία Μπία, είσαστε πιο καλοί. Σας ευχαριστώ. Και οι πιο όμορφοι. Είσαι ένα εσύ, είσαι ένα εσύ. Είσαι ένα. Ένα είσαι, όχ. Ήρθε η ξινή. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τα ίδια από. Τι μαγειρεύετε εσείς μέσα? Φάει, μαγειρεύει άλλη. Λοιπόν, εγώ έχω φέρει τα απαραίτητα. Από αύριο κάθε μια σπίτι της να φέρει τα πράγματά της. Έχω φέρει και μερικές νυχτικές. Εγώ κοιμάμαι μόνο με τα ρομά μου. Και όταν δεν κοιμάσαι πάνω κάτω τα ίδια φοράς, τσούλα. Αχ, αθισμίδια. Σιγά μην βάλω εγώ δικό σου νυχτικό. Και δεν φοράω καλύτερο ένα σοβρακό του Σάββα. Αυτή έχει άντρα. Ποιος να γυρίζει να την κοιτάξει? Μην το λες. Κάποτε κάποιος γύρισε και την κοίταξε. Ποιος? Ας το καλύτερα, δεν το ξέρεις. Αλλά μην ανησυχείς. Τελικά στον έφαγα εγώ. Η ζεζή μία. Βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ έξω. Τώρα που χάζεψε ο άλλος, τα τέριξε μια χαρά. Όταν ήταν καλά, ούφο την ανέβαζε, βλήμα την κατέβαζε. Αυτή τον πήρε από μένα, εσύ από αυτήν. Τώρα που δεν τον θέλει καμιά μας, τον έχουμε και τρεις. Τον ταΐζουμε κιόλας τον Καραγκιόζη. Τι φτιάχνεις? Μακαρόνια. Δεν του πολύ άρεσε, αν θυμάμαι. Εσύ θυμάσαι, το θυμάται. Θα τα φάει και θα πει και ευχαριστώ. Δεν μου λες. Αρακά του φτιάχνες? Όχι, το πήραζε στο έντερο. Κάθε τρεις και λίγο έτρεχε στη χέστρα. Το ξέρω. Να φτιάξω αύριο. Εντάξει. Εντάξει, θα φτιάξω μπιφτέκια. Με λίγο αρακά τριγύρω για καρνιτούρα. Τώρα τι καταλαβαίνεις? Έχω που έχω την έλεγχο και σένα. Ξεφεύγεις. Συγκρατήσου. Στόχος μας είναι τα λεφτά. Αυτό θα έχεις στο μυαλό σου. Ο Σάββας τέρμα, να ήταν κι άλλος. Έχουμε προχωρήσει στη ζωή μας από τότε, δεν έχουμε? Έχουμε. Έχουμε, έχουμε. Πάρε ένα χάπι και προχώρα. Πάντως, πες ότι το βρίσκουμε το δελτίο. Τι θα το κάνουμε αυτό μετά, ε? Τόσα παγκάκια έχει η Αθήνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αχ, ωραία. Μη μου πεις ότι έχεις και τύψεις. Σε με τα καλά σου κόλλησα τα μακαρόνια. Τι είναι αυτό? Στη φάδο. Μην την ακούς, Σάββα μου, μακαρόνια είναι. Καρμπονάρα, είναι ιταλικό φαγητό. Ιταλοί είμαστε? Ναι, εγώ είμαι η Μίλαν, αυτή η Ίντερ και τούτη είναι η Γιουβέντους, τρώγε. Δεν μ' αρέσουν, ε. Έπρεπε να κάνω αρακά. Τι? Τίποτα. Ένια σου και στο Δαφνί θα τρως κινέζικο. Εστιατόριο είναι το Δαφνί. Αμέ. Αύριο μεθαύριο με το καλό θα πάρω να σου κάνουν κράτηση. Φουλ σεζόν. Πάντως έχει δίκιο ο Σάββας. Είναι λίγο άνοστο.
Να μαγείρευες εσύ, βλαμμένη. Α, για πρόσεξε πώς μιλάς, εντάξει. Αρκετά έχω ανοιχτεί εδώ μέσα. Στο κάτω-κάτω μπορώ και εγώ να βρίζω. Αν αχαθείς. Γιατί μαλώνετε, εσείς είσαστε αδερφές. Κληρονομικά. Άστα, δεν τα ξέρεις εσύ αυτά. Άντε, τρώω για να κοιμηθούμε νωρίς σήμερα. Εμείς μαζί κοιμόμαστε. Τι πράγμα? Λέω εγώ και εσείς που είμαστε παντρεμένοι κοιμόμαστε μαζί. Ούτε για 2,5 εκατομμύρια.